βίντεο πριν 2 εβδομάδες για τον τοκετό. Εσείς θα το δείτε αυτό το βίντεο, γιατί αυτό το βίντεο που γυρίζω τώρα θα ανέβει πιο μετά. Γύρισα το βίντεο με την άλλη κάμερα που έχω και ήταν όλα τέλεια. Ήμουν πολύ χαρούμενη με το αποτέλεσμα και τελικά ένα κομμάτι λείπει. Έχω την αρχή, έχω το τέλος, αλλά δεν έχω τη μέση. Οπότε τώρα πρέπει να ξαναγυρίσω το βίντεο, το συγκεκριμένο κομματάκι. Εμένα σήμερα είναι Δευτέρα. Ο Γιώργος έχει σχολείο, η ώρα είναι 10 παρατέταρτο. Τι έχουμε αυτή τη βδομάδα? Σήμερα λοιπόν είπα να ξεκινήσω ένα εβδομαδιαίο vlog για άλλη μια φορά, γιατί ο Γιώργος έχει αύριο γενέθλια και έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να κάνουμε αυτή τη βδομάδα, οπότε είπα να σας πάρω μαζί μου. Το πάρτι του θα το κάνουμε το Σάββατο, θα το κάνουμε σε εξωτερικό χώρο με κήπο κτλ. Το θέμα θα είναι Νέμο, ο Γιώργος έχει τρέλα με το Νέμο. Έχω κάνει την ερευνά μου, το θέμα είναι ότι το θέμα Νέμο είναι αρκετά παλιό και δεν υπάρχουν πολλά έτοιμα πράγματα σχετικά με αυτό το θέμα, οπότε πρέπει πολλά πράγματα να τα κάνω από την αρχή. Ελπίζω να μπορέσω να τραβήξω πολλά πράγματα και τη μέρα του πάρτι. Γενικά έχω στο μυαλό μου πάρα πολλές ιδέες, αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να τα κάνω όλα αυτά και λόγω χρόνου, αλλά και για οικονομικούς λόγους, γιατί έχω σκεφτεί κάτι εξωπραγματικά πράγματα και δεν ξέρω άμα συμφέρει να τα κάνω για ένα απλό πάρτι. Σήμερα λοιπόν θέλω σίγουρα να πάω στο Τζάμπο να πάρω κάποια πράγματα. Παραγγείλα μια τούρτα από το ζαχαροπλαστείο Έδεσμα, στην Κερατέα είναι. Αν μένει κάποιος στην Κερατέα και με παρακολουθεί από εκεί, είναι τρομερό ζαχαροπλαστείο. Και πέρσι είχα παραγγείλει αυτή την τούρτα, θα σας τη βάλω κάπου εδώ. Φέτος ήθελα αντίστοιχη, η οποία είναι τούρτα παγωτό, απλά με σχέδιο Νέμο. Έχω στείλει μερικά σχέδια που ήθελα και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα μου την κάνουν έτσι ακριβώς όπως τη ζήτησα. Οπότε τώρα θα κάτσω να σημειώσω τι πράγματα θέλω από Τζάμπο, να βγάλω το βίντεο και... Έχουμε έρθει στην Κερατέα, εδώ που θα γίνει το πάρτι, και προσπαθώ να οραματιστώ πώς θα γίνει ακριβώς το πάρτι και πού θα στήσω το καθετή. Έχω φέρει όλα τα πράγματα που είναι να μπουν στο πάρτι και εδώ σημειώνω τι λείπει για να πάω να το αγοράσω μέσα στη βδομάδα. Εκεί σκέφτομαι κάπου να έχω ένα χαλάκι, κάτι, δεν ξέρω ακριβώς, και έναν μεγάλο πίνακα και έχω πάρει μπογιές που βάφεις με τα χέρια. Όλα αυτά είναι στολίδια για να τα κρεμάσω πάνω στα δέντρα. Θα βάλουμε μια πισινούλα με κάτι μπάλες μέσα. Αυτά. Καλημέρα! Ο Γιώργος έμεινε χτες στη γιαγιά και στον παππού. Ο Γιώργος τελευταία είχε κολλήσει πάρα πολύ μαζί μας. Δεν πήγαινε με τίποτα, ούτε στη γιαγιά ούτε στον παππού. Πάντα όποτε πηγαίναμε μας έλεγε θα μείνεις και εσύ μαζί μου, μην με αφήσεις μόνο και κάτι τέτοιο. Πρέπει να το έχουμε συζητήσει, πρέπει να υπάρχει ένας ωραίος και σπουδαίος λόγος για να μείνει. Χτες καταφέραμε, τον αφήσαμε, εντάξει. Βασικά κοιμήθηκε και μετά φύγαμε, διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να φύγουμε. Το σχολείο τέλος για φέτος, έκανα μια λίστα χτες το βράδυ και έχω άπειρα πράγματα να κάνω. Η ώρα είναι 12, λίγο χάζευα όλο το πρωί. Έχω ξυπνήσει από τις 8 παρατέταρτο και μέχρι τις 9.30 τα πήγα πάρα πολύ καλά. Έφαγα πρωινό, τακτοποίησα λίγο το σπίτι και έκανα σίδερο.
Αλλά μετά με πιάσε λίγο μια βαρεμάρα, βρε παιδιά. Έτσι, του να μην έχω το άγχος, να μην κάνω τίποτα μια μέρα, να είμαι έτσι λίγο πιο χαλαρή. Η λίστα είναι ακόμα πολύ μεγάλη. Έχω να κάνω αρκετά πράγματα. Λέω πρώτο να ξεκινήσω με το Max. Να πάω στο Max να τελειώνουμε, μιας και είναι σχετικά κοντά. Να πάω να πάρω ό,τι πράγματα χρειάζομαι. Γιατί μετά έχω να πάω και πλαίσιο. Γενικά μετά έχω και άλλα πράγματα αρκετά να κάνω. Εδώ είναι η λίστα με το τι πρέπει να αγοράσω από Max, από πλαίσιο. Και διάφορα πράγματα που δεν πρέπει να ξεχάσω. Εδώ πέρα έχω να φτιάξω τα δωράκια. Για τα δωράκια για τα παιδάκια πήρα ένα βιβλιαράκι και ένα νεροπίστολο για τα αγόρια μπλε και για τα κορίτσια ροζ. Έχω πάρει αυτά τα ποτηράκια και θέλω να τα φτιάξω, να τους βάλω ματάκια, να βάλω στο ματάκι και χεράκια, να κάνω ότι είναι η Ντόρι και μέσα θα έχω popcorn. Δεν πήρα πολλά, γιατί εντάξει θα είναι ίσα ίσα για το decor, δεν θα είναι τόσο για να φάνε popcorn, θα έχουμε άλλα πράγματα για φαγητό. Πάω πρώτα στο Max να τελειώσω τις υποχρεώσεις μου και θα πούμε σε λιγάκι. Γύρισα λοιπόν από Max. Βρήκα και πίνακα που πίστευα θα τον βρω στο πλαίσιο. Έχω πάρει όπως σας είπα μπογιές που βάφεις με τα χέρια και θα αφήσω τα παιδιά να πειραματιστούν και να κάνουν ό,τι θέλουν σε αυτό τον πίνακα. Πήρα αυτό εδώ για να το έχω από κάτω. Πήρα μπάλες πάρα πολλές. Έχω άλλα δύο τέτοια κουτιά, αλλά πέρσι δεν ήταν αρκετά και δεν είχε νόημα αυτό που θέλω να κάνω. Έχω ουσιαστικά μια στρογγυλή μεγάλη πισίνα. Και είχα βάλει μέσα τις μπάλες, είχα μόνο δύο τέτοια πακέτα και οι μπάλες ήταν ελάχιστες και δεν βουτάγανε μέσα. Ενώ φέτος πιστεύω και ελπίζω να μπορούν να βουτήξουν και να παίξουν έτσι με αυτές τις μπάλες. Βρήκα αυτή την Ντόρι και τον Νέμο, είναι για την τούρτα του. Είπα στο ζαχαροπλαστή ότι θα ψάχνω εγώ να βρω για διακοσμητικό. Είναι λίγο μικρά βέβαια, αλλά τα πιστεύω θα... Δούμε και όταν θα βρούμε μια λύση. Πήρα αυτά εδώ για να γράφω πάνω μαζί με το στυλό αυτό. Βρισκόμαστε στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή και εντάξει, γίνεται της τρελής. Έχουμε πάρει άπειρα πράγματα, εν τω μεταξύ αφήσαμε και κάποια μπαλόνια γιατί δεν χωράγαμε. Θα αναγκαστεί κάποιος να έρθει αύριο να το πάρει. Τέλειο.
Χριστόφος και όλοι να λένε να ένας οδός. Thank you.